Όλα δείχνουν πως πρόκειται για εμπρησμό, αφού η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύο σημεία του φανοπείου. Τουλάχιστον δύο οχήματα καταστράφηκαν από τη φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στον εξωτερικό χώρο φανοπείου. Σημαντικές οι ζημιές και στο εσωτερικό του. Στις 5.30 το πρωί σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία Πατρών, όπου στο σημείο έσπευσαν 10 άντρες με 4 οχήματα. Είχαμε φωτιά στο εξωτερικό χώρο, η οποία προξένησε ζημιές και μέσα στο γραφείο και σε μια αποθήκη που έχουν κάτι εργαλεία στο κομπεσέτ και κάτι δαλαθιά. Και αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο, ναι, κάηκε. Και αυτό εδώ το σμαντάκι υπάρχει κάποιες ειδικές ζημιές μικρές. Απαντήσεις για τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια του συμβάντος αναμένεται να δώσει η έρευνα που ανέλαβε το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Πατρών. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι είχαν κόψει το σειρματόπλεγμα της περίφραξης για να μπουν μέσα.